κύριε Μεργόπουλε, 22η Καβάλα Expo. Παρά την κρίση, η επιχειρηματικότητα είναι εδώ και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Η επιχειρηματικότητα είναι εδώ και αυτό σηματοδοτεί μια ακτίδα, μια σαφή ακτίδα αισιοδοξίας για όλους μας, για την τοπική και την περιφερειακή οικονομία και για την περιοχή μας ολόκληρη. Είναι σημαντικό ότι παρά την υπερφορολόγηση, παρά την έλλειψη ρευστότητας, παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το επιχειρηματικός και ο εμπορικός κόσμος, παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι και να ψάχνει μέσα από την έκθεση αυτή, την οποία ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια στην πιλωτή του διοικητηρίου ο αείμνηστος πλέον Απόστολος Μαρδύρης, να ψάχνουν οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι τους μια δίωδο στην εξωστρέφεια, στην ευρύτερη αγορά, σε πιο μακρινές αγορές, και αυτό εδώ πέρα μας κάνει όλους να είμαστε αισιόδοξους. Μέσα από αυτή την προσπάθεια και η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκης έχουμε ένα παράθυρο προβολής. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο στηρίζουμε την έκθεση σαν περιφέρεια, τη στηρίζουμε με όλους τους τρόπους και αισιοδοξούμε ότι όσο θα περνάει ο καιρός, μετά από κάποια χρόνια η έκθεση πλέον θα είναι ένας θεσμός, όχι απλά διεθνής όπως είναι σήμερα, αλλά θα είναι ένας θεσμός ευρύτερα γνωστός στο εξωτερικό και αδιαφυσβήτητος για το κύρος του και για την αποτελεσματικότητά του.